Καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Σοκράδου. Καλό μεσημέρι και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, σήμερα ξυπνούν οι μνήμες και πάλι ακούσαμε τις σιρήνες. Όσες φορές και να τις ακούσουμε τέτοια μέρα, στις 8 και 20 το πρωί. Ποτέ δεν είναι εύκολο, κύριε Πελικάνε, ειδικά για όλους όσοι έζησαν αυτή τη μαύρη μέρα, τη μαύρη σελίδα της ιστορίας. Ποτέ δεν θα είναι εύκολο, θα έλεγα, κύριε Σοκράτους. Είναι όντως μέρα μνήμης και τιμής. Οφείλουμε να τιμάμε όσους πολέμησαν, όσους θυσιάστηκαν υπέρ της νομιμότητας και της δημοκρατίας και βεβαίως είναι χρέος μας να εργαστούμε ώστε να μην επιτρέψουμε ξανά τέτοια συμφορά, τέτοια διχόνοια ανάμεσα στο λαό. Ναι. Επαναλάβατε και εσείς αυτό που είπε ο Πρόεδρος. Ήταν θέμα διχόνοιας ή ήταν θέμα, κύριε εκπρόσωπε, που είχε να κάνει με τις επιβολές των σχεδίων των Αμερικανοβρετανών, αλλά και την υλοποίησή τους μέσα από τη δράση της Χούντας και των εδώ εντεταλμένων της. Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι πως η διχόνοια που υπήρξε ανάμεσα στο λαό μας οδήγησε στο προδοτικό ταξικόβημα, που βεβαίως έφερε τη συμφορά που βιώνουμε ακόμα μέχρι και σήμερα με την τουρκική εισβολή και την κατοχή του 37% των εδαφών μας. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το ζήτημα που έχει να κάνει με τις αναπομπές, κύριε εκπρόσωπε, γιατί ερωτήθηκε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αναμένεται από την νομική υπηρεσία η απάντηση. Τώρα, η απάντηση σε σχέση με τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό, αν θα προκύψει αυτός με τα συγκεκριμένα νομοσχέδια, ή έχει να κάνει καθαρά με την συνταγματική ενδεχομένως ανατροπή. Αφορά το δεύτερο κομμάτι, ουσιαστικά η νομική υπηρεσία, αντιλαμβάνεστε, θα γνωματεύσει τη συνταγματικότητα των συγκεκριμένων νομοσχεδίων. Και όπως έχει δηλώσει και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα πρέπει βεβαίως να αναμένουμε τη γνώμη του νομικού συμβούλου του κράτους και μετά να ληφθούν οι οποιασδήποτε αποφάσεις. Ναι. Τώρα, επειδή ρωτήθηκαν και σχετικά βουλευτές το πρωί, ακούγοντας τις δηλώσεις τους, θεωρούν και κρίνουν. Μαζί με διαβούλευση που είχαν, σε διαβούλευση μάλλον που είχαν, με έγκριτους νομικούς, ότι με αυτά τα συγκεκριμένα νομοσχέδια δεν αυξάνουν ούτε κατά ένα ευρώ, δεν προσθέτουν στον προϋπολογισμό του κράτους. Είναι κάτι διαφορετικό. Είναι λίγο ανάποδα που πρέπει να το δούμε. Δεν προσθέτουν, αφαιρούν από τα εισοδήματα του κράτους. Έτσι, ναι, θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι μειώνοντας φορολογίες, ουσιαστικά μειώνονται τα έσοδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ναι, αλλά εδώ φαντάζομαι πάμε με το γράμμα του νόμου και όπως ακριβώς αναφέρεται στο συγκεκριμένο άρθρο της νομοθεσίας σε σχέση με την πρόσθεση. Και είχε γίνει και στο παρελθόν και είχε γνωματεύσει και το ανώτατο δικαστήριο επί του θέματος. Δεν θα υποδηθώ τον ειδικό επί των νομικών ψυχών του συγκεκριμένου ζητήματος. Θα πρέπει να αναμένουμε τις συμβουλές του νομικού μας συμβούλου, του νομικού συμβούλου του κράτους, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον Γενικό Εισαγγελέα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το ζήτημα που έχει να κάνει με τον διορισμό του Προέδρου του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας. Καταγράφονται έντονες αντιδράσεις, κύριε Πελεκάνε, σε σχέση με αυτόν τον διορισμό και από τους οργανωμένους ασθενείς και από δύο πρώην υπουργούς υγείας της κυβέρνησής σας. Εσείς θεωρείτε ότι είναι αδικαιολόγητες? Θα πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι αυτή η κυβέρνηση και η αποφασιστικότητα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας που εφάρμοσε το Γενικό Σύστημα Υγείας. Επομένως, δεν τίθεται κανένα ζήτημα η ίδια η κυβέρνηση να προβεί στην οποιαδήποτε ενέργεια η οποία θα είναι εις βάρος της ίδιας της επιτυχίας. Ναι. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε πώς γίνονται οι διορισμοί στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΗ. Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν οι εκπροσώποι μεταξύ άλλων και των συντεχνιών που εκπροσωπούν τους εργαζόμενους, όπως βεβαίως και των εργοδοτικών οργανώσεων. Ναι. Με εισήγηση της ΟΕΔ, η οποία είναι μία από τις εργοδοτικές οργανώσεις που εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΗ, υιοθετήθηκε ουσιαστικά η εισήγηση της ΟΕΔ από το Υπουργείο Υγείας, το οποίο έφερε τη σχετική εισήγηση στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση. Θα πρέπει να πούμε ότι λήφθηκε και νομική γνωμάτευση όσον αφορά την νομική πτυχή του ζητήματος, δηλαδή κατά πόσον θα... Υπάρχει σύγκρουση συμφέροντος. Ναι. Ναι, κατά πόσον θα υπήρχε οποιαδήποτε σύγκρουση συμφέροντος και κατά πόσον θα μπορούσε ο κύριος Αγαθαγγέλου να διοριστεί σε αυτή τη θέση. Ναι. Επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας αποτελείται από 13 μέλη.
Επομένως, δεν τίθεται το οποιοδήποτε θέμα. Το ένα, οποιοδήποτε μέλος αυτού του Συμβουλίου να αποφασίζει οτιδήποτε θα επιθυμούσε το ίδιο το μέλος να αποφασίσει. Ναι, κατανοητό. Υπάρχει και μια... Ναι. Επιτρέψτε μου, κύριε Εκπρόσωπε, υπάρχει και μια γραπτή δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας επί του θέματος. Θα διαβάσω μόνο δύο σημεία για να μας απαντήσετε σε κάτι τα οποία θεωρούμε ως σημαντικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο, λέει, του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας αποτελείται από 13 μέλη και είναι το ελάχιστον ατυχές. Κάποιοι να ισχυρίζονται ότι ο διορισμός ενός μέλους που εξέφρασε στο παρελθόν αντίθετες απόψεις θα οδηγήσει δίθεν το ΓΕΣΥ σε κατάρρευση ή θα αλλοιώσει τη δομή και τη φιλοσοφία του, πάνω κάτω αυτό που είπατε κι εσείς. Και τώρα υπάρχει ένα ακόμη σημείο που λέει ότι ο διορισμός του Δόκτωρ Πέτρου Αγαθαγγέλου έγινε όχι στη βάση των απόψεων που εξέφρασε στο παρελθόν, αλλά υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, που εκπροσωπεί και το 95% του συνόλου των ιδιωτών γιατρών που είναι εντεταγμένοι στο ΓΕΣΥ και ως εκπροσώπου της ΟΕΒ. Αυτό λέει και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η ερώτηση είναι η εξής. Τώρα, αν ένα μέλος που σαφώς από μόνο του δεν μπορεί να αλλάξει τις αποφάσεις, έτσι, είναι συμμετοχή όμως σε ένα οργανισμό, στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας. Εάν λοιπόν ένα μέλος το οποίο διαπραγματεύεται και για τις αμοιβές των γιατρών καλείται να λάβει αποφάσεις και για τον οργανισμό με τον οποίο διαπραγματεύονται οι γιατροί, ο Πρόεδρος δεν το θεωρεί καθόλου σύγκρουση συμφέροντος? Όπως αναφέρατε και εσείς στα δύο σημεία που έχετε διαβάσει, ήταν εισήγηση της ΟΕΒ, διορίζεται ως εκπρόσωπος της ΚΟΕΒ. Εν πάση περιπτώσει θα υπήρχε και στο παρελθόν και θα υπήρχε κάποιος εκπρόσωπος της ΟΕΒ και ο κύριος Αγαθαγγέλου είναι και ο πρόεδρος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, το 95% όπως ακριβώς το έχετε διαβάσει πριν από λίγο. Ναι, ναι, αυτό έχει μια λογική, αλλά έρχεται λίγο σε σύγκρουση με αυτό που είχε δηλώσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο 59ο συνέδριο της ΠΑΣΥΔΗ πρόσφατα, τον Απρίλιο ήταν. Και ήταν ξεκάθαρος. Να σας διαβάσω τη δήλωση. Λέει: δεν πρόκειται να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή ή παρέμβαση στα διοικητικά συμβούλια του ΟΚΙΠΗ και στον ΟΑΗ από όσους είναι ή ήταν ενάντια του ΓΕΣΥ. Ας υποθέσουμε, γιατί ο κύριος Αγαθαγγέλου έχει προσθέσει πολλές φορές με τις προτάσεις του στη συνέχεια στα θέματα που έχουν να κάνουν με την καλύτερη διαχείριση, βελτίωση του συστήματος. Ήταν από αυτούς όμως οι οποίοι, από τους οποίους είχε εκφράσει έντονες αντιθέσεις και απόψεις στο πώς είχε οικοδομηθεί τότε το ΓΕΣΥ, όταν προσπαθούσε ο κύριος Παμπορίδης να το εφαρμόσει. Λοιπόν, ήταν εναντίον, λέει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει οποιαδήποτε παρέμβαση στη διοικητικά συμβούλια. Αυτό δεν είναι αντιφατικό σε σχέση με το τι λέει σήμερα? Είναι γνωστές οι θέσεις του κυρίου Αγαθαγγέλου, κάτι που σημειώνει και στη σημερινή του δήλωση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, λέγοντας ότι ο διορισμός του δεν έγινε στη βάση των απόψεων που εξέφρασε στο παρελθόν. Όμως, όσον αφορά τη συγκεκριμένη αναφορά του Πρόεδρου, να σας πω ότι ο Πρόεδρος αναφερόταν στις προθέσεις κάποιων να επιβάλλουν τις οποιασδήποτε αλλαγές όσον αφορά τη φιλοσοφία ή την αρχιτεκτονική του Γενικού Συστήματος Υγείας. Κάτι που βεβαίως το τονίζει επίσης ο Πρόεδρος στη σημερινή του δήλωση, δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτό από πλευράς της κυβέρνησης, δεν τίθεται οποιοδήποτε θέμα η κυβέρνηση να αποδεχτεί την οποιαδήποτε αλλαγή. Άρα ήταν για τις προθέσεις, δεν ήταν για την αλλαγή στα διοικητικά συμβούλια των μελών των διοικητικών συμβουλίων? Επειδή εδώ δεν είναι ξεκάθαρο, τώρα μας το λέτε διαφορετικά. Γινόταν μια αναφορά τότε, αν θυμάστε στη δημόσια συζήτηση, όσον αφορά τις προθέσεις κάποιων να φέρουν κάποιες αλλαγές στη φιλοσοφία και την αρχιτεκτονική του Γενικού Συστήματος Υγείας. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε εκπρόσωπε. Θα το συζητήσουμε και στη καλά. Συνέχεια. Να είστε καλή καλά. Συνέχεια.